Μπράβο στα παιδιά μας, ένα θερμό χειροκρότημα. Νοεμβρίου του 1912, στις 5 η ώρα το πρωί, εορτή του μεγάλου αρχιστράτηγου Μιχαήλ Ταξιάρχου. Ακριβώς ένα μήνα μετά, στις 8 Δεκεμβρίου του 1912, μετά τις ένδοξες μάχες στον Κλαπάδο, απελευθερώθηκε ολόκληρο το νησί της Λέσβου. Τη ελευθεριά μας οφείλουμε και στους Έλληνες της Αμερικής, που έφτασαν συνδεδεγμένοι ως λεσβιακή φάλαγγα, δηλαδή ο 37ος λόγος του έμπεδου συντάγματος πεζικού. Ήταν οι νέοι άντρες από όλα τα χωριά της Λέσβου που είχαν μεταναστεύσει στην Αμερική και επέστρεφαν με δικά τους έξοδα ταξιδιών και όπλων για την απελευθέρωση του νησιού μας. Πολέμησαν στον Κλαπάδο, τραυματίστηκαν, σκοτώθηκαν, αλλά συνέβαλαν στο να γίνει πραγματικότητα το όρεμα της ελευθεριάς. Μαζί τους συντάχθηκε ως εθελόντρια αρματωμένη με εμπόλεμη θέση η θερμή πατριώτησα, η λαϊκή ποιήτρια και η ηρωίδα από το Πλωμάρι, η 28χρονη Ειρήνη Βεγκρή Τυροπόλη, που παρασημοφορήθηκε για τον ορισμό της από τον Κωνσταντίνο Κοκό Μελά, φρούραχο τότε Μυτιλήνης. Τα πολεμικά της ημερολόγια, προσωπικά αντικείμενα και ποιήματά της φυλάγονται στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Είναι συγκινητικό και αξιοθαύμαστο ότι σήμερα 110 χρόνια μετά παρελάβουν σε αυτά τα τμήματα η εγγονή της, πρόεδρος του Συλλόγου Ελληνοαμερικανών Λέσβου. Οι δύο της εγγονή της και οι δύο της εγγονή της σε πλήρη παραδοσιακή στολή. Ο Σύλλογος σταματά μπροστά στην εξέδρα των επισήμων για να πεδώσει τιμή στο στρατηγό διοικητή 98 ΤΕ, τιμώντας έτσι από όλα τα σώματα ενστόλων που απελευθερώθηκαν στο νησί μας. Ας χειροκροτήσουμε τα παιδιά του Συλλόγου Ελληνοαμερικανών Λέσβου, απόγονοι 3ης, 4ης, 5ης γενιάς δοξασμένων προγόνων. Αναπηρία, η Κυψέλη. Στα 20 χρόνια λειτουργίας Κυψέλης, με την έμπρακτη υποστήριξη των φίλων αλλά και των εθελοντών, έχει κατορθώσει με συνεχή δραστηριότητα να κάνει αισθητή την παρουσία στην κοινωνία του νομού. Η στελέχωσή της από επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό έχει συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της προσωπικής εξέλιξης των ατόμων με αναπηρία. Ιδιωτικός παιδικός σταθμός, ιδιωτικό νηπιαγωγείο εκπαιδευτερίων Πλάτωνος, ο παραμυθένιος κόσμος. Μέγαρο Πρασίνο. Thank you.
αυτή, εθνικό οδείο παράδειγμα με τη γίνη. 96 χρόνια στον πολιτισμό και στην παιδεία. Χριστιανικό κέντρο νεότητας της Ιεράς Μητρόπολης Μυτιλήνης. Ο Σύλλογος έχει βραβευτεί από τον Όμιλο UNESCO Πειραιώς και Νήσων για την προσφορά του στην παιδεία και στον πολιτισμό. Όραμα του Συλλόγου είναι να εμπνεύσει και να συγκινήσει τις νεότερες γενιές, να χορεύουν παραδοσιακά, να δημιουργούν πολιτισμό και να το μεταδίδουν. Συνέχεια, Πολιτιστικό Σύλλογος Αρίων Μυτιλήνης. Το χορευτικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρίων, με πλούσιο βεστιάριο στολών και αξιόλογο δυναμικό, παρουσιάζει εμφανίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συνέχεια, χορευτικό τμήμα του Εξοριστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Επάνω Σκάλα. Ιδρύθηκε το 1981 με έδρα την προσφυγική συνοικία της Επάνω Σκάλας στο αρχαίο λιμάνι της πόλης. Το 1984 με πρωτοβουλία του Συλλόγου κατασκευάστηκε το περίτεχνο άγαλμα της Μικρασιάτισης Μάνας, που η παρουσία του δηλώνει τη σαλισμόνη της μνήμης της Μικράς Ασίας. Διατηρεί τμήματα παραδοσιακών χωρών, γυμναστικής, θεάτρου, σκιών και άλλα. Και κάθε καλοκαίρι εδώ και 42 χρόνια διοργανώνει την ξακουστή γιορτή του Ούζο. Στις εκδηλώσεις ως κύριο σκοπό έχει τις πολιτιστικές ανταλλαγές, ιδιαίτερα στο Αιγαίνιο και στην Ομογένεια. Τμήμα. Συμμετέχει στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού με δράσεις και εκτός αυτού, καθώς και στο εξωτερικό. Yeah.
Πανγεραγωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Γέρας. Ο Πανγεραγωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος ιδρύθηκε το 1983 με στόχο την προαγωγή του πολιτισμού, της τέχνης, του αθλητισμού και του εθελοντισμού και στα 7 χωριά της Γέρας. Μεταξύ άλλων διατηρεί τμήματα εθελοντικής αιμοδοσίας, θεατρική ομάδα, θεατρικό παιχνίδι, εκμάθησης παραδοσιακών χωρών, ζωγραφικής και αγγειογραφίας, μουσικών οργάνων, ρυθμικής γυμναστικής, κεραμικής, κατασκευής παραδοσιακών στολών. Επίσης εδώ και 14 χρόνια εκδίδει τη μηνιαία εφημερίδα «Το Βήμα της Γέρας». Μέλη του είναι περισσότερα από 300 άτομα κάθε ηλικίας από όλα τα χωριά της Γέρας, που συμμετέχουν σε εκδηλώσεις όπως η ποδηλατάρα, η παλαιότερη και μαζικότερη ποδηλοπορία στο νησί μας. Ο διάβλος πικεσιατικής μνήμης στον κόλπο της Γέρας, από το πέραμα στην Κουτουριδιά και άλλες αθλητικές, μουσικογορευτικές εκδηλώσεις και καλλιτεχνικές δράσεις. Ο Πανγεραγωτικός, με άξονα την ιδέα του πανγεραγωτισμού, φιλοξενεί και συνεχίζει τη μακρά και βαθέα πολιτιστική παράδοση του Οδυσσέα Ηλίτη, του Μύρτου Κουντουρά και άλλων σημαντικών πνευματικών ταγών, οι οποίοι έλκουν την καταγωγή τους από τα χωριά του κόλπου των Ελαιώνων. Ακολουθεί Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό κίνημα του κόσμου και της Ελλάδος, ιδρύθηκε το 1877 από τη Βασίλισσα Όλγα. Απαρτίζεται τη Λέσβο από το Σώμα Κοινωνικής Πρόνοιας, οι οποίοι σε καθημερινή βάση όλο τον χρόνο προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, στοχεύοντας πάντα στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου σε περιόδους πολέμου και ειρήνης. Ελληνική ομάδα διάσωσης. Η Ελληνική ομάδα διάσωσης παράρτημα Λέσβου εδρεύει στη Μυτιλίνη από το 2001. Αποτελείται από θελοντές διασώστες, άρτια εκπαιδευμένους στην έρευνα και διάσωση ανθρώπων σε κίνδυνο. Είναι εκπαιδευμένοι στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και περιβαλλοντικών κινδύνων. Έχουν συμμετάσχει σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε ορεινά πεδία, μαζικές καταστροφές, υψηλό πεδίο τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Χειροκροτήστε τους. Στη συνέχεια ακολουθούν τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πλησιάζει προς τους επισήμους το ειδικό δημοτικό σχολείο Μυτιλίνης. Δημοτικό Σχολείο Ταξιαρχών. Δημοτικό Σχολείο Βαριάς. Ωραίες και τραβάει φωτογραφίες στο παιδιά ούτε. Σήμερα μην είναι σχόλες απάνω. Thank you.
Σοφή, πρώτο δημοτικό σχολείο με την Ειννή. Συνέχεια, δεύτερο δημοτικό σχολείο με την Ειννή. Τρίτο δημοτικό σχολείο. Συνέχεια, τέταρτο δημοτικό σχολείο με την Ειννή. Δημοτικό σχολείο με την Ειννή. Ακολουθεί το έκτο δημοτικό σχολείο με την Ειννή. Συνέχεια, το 7ο Δημοτικό Σχολείο.
συνέχεια το ένα το δημοτικό σχολείο Μητυλίνης. Δημοτικό σχολείο Μητυλίνης. Ακολουθεί το 15ο Δημοτικό Σχολείο Μητυλίνης. Συνεχίζουμε με τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θυσιάζει στους επισήμους το πρώτο γυμνάσιο Μητυλίνης. Συνέχεια το δεύτερο γυμνάσιο Μητυλίνης. Στη συνέχεια, τρίτο γυμνάσιο Μητυλίνης. Ακολουθεί τέταρτο γυμνάσιο Μητυλίνης.
συνέχεια το 5ο γυμνάσιο με την Ίνιση. Το 6ο γυμνάσιο. Στους επισήμους, μουσικό γυμνάσιο και λύκειο Μητυλίνης. Ακολουθεί εσπερινό γυμνάσιο Λυκειακές Τάξεις Μητυλίνης. Στη συνέχεια, πρότυπο πειραματικό λύκειο Μητυλίνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το δεύτερο γενικό λύκειο Μητυλίνης. Τρίτο γενικό λύκειο. Συνέχεια τέταρτο γενικό λύκειο. Στη
Ακολουθεί 5ο Γενικό Λύκειο Μητυλίνης ο Βενιαμίν ο Λέσβιος. Συνέχεια, πρώτο ΕΠΑΛ Μητυλίνης. Ακολουθεί δεύτερο ΕΠΑΛ Μητυλίνης. Στη συνέχεια, Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Μητυλίνης. Συνέχεια, ακολουθεί το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού. Ο οδηγισμός είναι μια παγκόσμια αυτόνομη ανεξάρτητη οργάνωση με παιδαγωγικό χαρακτήρα που απευθύνεται σε παιδιά και νέους. Σε 90 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, 150 χώρες στον κόσμο, την επάνω από 10 εκατομμύρια μέλη σε όλη τη γη. Το Σώμα του Ελληνικού Οδηγισμού φέτος διανύει 90 χρόνια πορείας και συνεχούς προσφοράς σε όλη την Ελλάδα. 90 χρόνια ιστορίας και δράσης, 1932-2022, ως σύγχρονη παιδαγωγική πρόταση για παιδιά και νέους. Ο οδηγισμός τελεί φέτος υπό την αιγίδα της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κυρίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου. Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού έχει φέτος τη σημαία της παγκόσμιας οργάνωσης. Είναι φτιαγμένη στα βασικά χρώματα της παγκόσμιας οργάνωσης, το μπλε και το κίτρινο. Φέρει το παγκόσμιο τριφύλι και έχει 6 τετράγωνα στην κάτω δεξιά γωνία. Τα 3 κίτρινα τετράγωνα δείχνουν την ενδυνάμωση των 3 πτυχών της υπόσχεσης, ενώ τα λευκά δείχνουν την αποσίωσή μας στην ειρήνη. Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, οι πρόσκοποι της Λέσβου, η παλαιότερη και μεγαλύτερη εθελοντική οργάνωση νέων του νησιού με ιστορία 110 ετών, η παλαιότερη εκτός Αθηνών προσκοπική παρέα της Ελλάδας. Οι πρόσκοποι της Λέσβου ιδρύθηκαν στις 21 Ιανουαρίου του 2013, 3 μήνες μετά την 8η Νοεμβρίου 1912, από τον απελευθερωτή και πρώτο πολιτικό και στρατιωτικό διοικητή της Λέσβου, Κωνσταντίνο Μελά, επικεφαλής των σημεών των προσκοπικών συστημάτων που παρελάβουν. Η σημαία της περιφερειακής εφορίας προσκόπων Λέσβου, με τα στρατιωτικά και πολιτικά παράσημα και τα άλλα μετάλλια τιμής από τους κοινωνικούς φορείς της Λέσβου, σε αναγνώριση της προσφοράς της προσκοπικής κίνησης. Από το δεύτερο σύστημα προσκόπων Μητυλίνης, το τρίτο σύστημα ναυτοπροσκόπων Μητυλίνης και το πέμπτο σύστημα ναυτοπροσκόπων Μητύλινης. Ένα θερμό χειροκρότημα στα παιδιά.
Χειροκροτήστε τους.